Σαρωτικούς ελέγχους σε πολυσύχνασες παραλίες πραγματοποιούν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, βεβαιώνοντας 51 παραβάσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 11 ημερών. Οι παραβάσεις συνοδεύονται από πρόστιμα και αφορούν την έλλειψη ναυαγοσωστών καθώς και έλλειψη σε εξοπλισμό, όπως αποκαλύπτει ο Λιμενάρχης Ηρακλείου. Δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί κατά τους ελέγχους που έχουμε διενεργήσει μέχρι στιγμής ότι υπάρχουν ορισμένα κενά στην ναυαγοσωστική κάλυψη. Το σημαντικότερο όχι τόσο, δεν μας απασχολεί τόσο όσον αφορά τον εξοπλισμό και κάποιες μικροελλείψεις, αλλά κυρίως με το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή με τους ναυαγοσώστες, όπου δημιουργεί και σοβαρά θέματα για την ασφάλεια των λουωμένων. Έχουμε κάθε χρόνο πάρα πολλούς πνιγμούς. Θα πρέπει προφανώς η πολιτεία να επέμβει για να έχουμε αρκετούς ναυαγοσώστες και βόρεια και νότια. Υπάρχει πρόβλημα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες σε παραλία της Αμουδάρας. Στον πύργο δεν υπάρχει κανένας ναυαγοσώστης, με την ανησυχία να είναι έκδηλη. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό, διότι ο καιρός βλέπετε ότι δεν είναι και τόσο καλός και χρειάζονται οι ναυαγοσώστες σε κάθε παραλία, πιστεύω. Εδώ έχει ναυαγοσώστη παραλία. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κάποιος ναυαγοσώστης. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω που θα πάει αυτό φέτος. Δυστυχώς δεν είναι όλες οι θέσεις καλυμμένες. Υπάρχει έλλειψη ναυαγοσωστών. Όλες οι εταιρείες ψάχνουν ναυαγοσώστες. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν υπάρχουν άτομα να δουλέψουν εταιρείες, αλλά είναι ότι φέρνουμε και άτομα εκτός Κρήτης ή άτομα καινούργια που δεν έχουν εμπειρία. Τα πρόστιμα μάλιστα είναι πολύ σοβαρά. Η υποχρέωση ξεκινάει από την 1 έκτου, οπότε είχαμε και τους πρώτους ελέγχους και θα είναι συνεχόμενοι, εβδομαδιαίοι, με μεγαλύτερη ένταση τις ημέρες του Σαββατοκύριακου και τις αρχίες. Στην ενασφάλεια που επικρατεί σε αρκετές παραλίες, με το πρόβλημα ωστόσο να είναι εντονότερο, νότια του νομού αναφέρονται λουόμενοι. Οπωσδήποτε χρειάζονται οι ναυαγοσώστες και ένα παραπάνω σε παραλίες που είναι όπως εδώ που έχουμε και αθλητικές δραστηριότητες, που ασφαλώς είναι κάπως επικίνδυνα. Σίγουρα χρειάζονται. Σίγουρα, όταν υπάρχει. Ασφάλεια, σίγουρα, οπωσδήποτε, ειδικά για τα παιδιά, τα μικρά, οικογένειες και γενικά, χρειάζεται, οπωσδήποτε. Στα νότια παράλια είναι μια άλλη ιστορία, είναι και ορισμένοι δήμοι που δεν βάζουν καθόλου. Παλαιότερα είχαν ναυαγοσώστες, τώρα δεν υπάρχουν, δεν βάζουν. Αλλά είναι, ας πούμε στα νότια παράλια, στο Τζούτζουρα, πάντα είχαν μια θέση. Τώρα και 2-3 χρόνια δεν υπάρχει ναυαγοσώστες εκεί. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους παράκτιους δήμους, οι οποίοι είναι οι καταρχήν εκμεταλλευτές των λουτρικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα αυτά που έχουν προκύψει. Ο κλάδος ψάχνει με τα κιάλια ναυαγοσώστες, αναζητώντας προσωπικό ακόμα και από την υπόλοιπη χώρα, μάταια όμως, και παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μισθό ύψους 1.500 ευρώ έως και 1.700 ευρώ το μήνα. Δίνουμε και 1.500 και 1.700 ευρώ και δωμάτιο πληρωμένο και στα αίσθημα 8 ώρα αίσθημα και δεν βρίσκομαι άτομο. Αν ακούσει κανείς ευρείας, με πάρει τηλέφωνο, υπάρχει δουλειά.